Μια σοβαρή καταγγελία έκανε ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας Κώστας Χριστόπουλος για λιγμένα σουβλάκια που φυλάσσονται σε ψυγεία της παιδικής κατασκήνωσης του Δήμου Πατρέων στην Πλάζ. Όπως κατήγγειλε, πρόκειται για σουβλάκια που περίσσευσαν από τη συναυλία του Γιώργου Μαργαρίτη, με ημερομηνία παραγωγής 23 Ιουνίου και ημερομηνία λήξης 29 Ιουνίου. Πληροφορηθήκαμε από συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, ότι στους χώρους της κατασκήνωσης παιδικής της Πλάζ υπάρχουν κουτιά με σουβλάκια κατεψυγμένα, τα οποία δίνονται σε συλλόγους της περιοχής προκειμένου να καταναλωθούν. Ένα από αυτά τα κουτιά έφτασε στα χέρια μας και με έκπληξη είδαμε ότι στην ετικέτα επάνω γράφει ημερομηνία ανάλωσης το προηγούμενο μήνα, 29 Ιουνίου συγκεκριμένα. Σύμφωνα με τον κύριο Χριστόπουλο, τα σουβλάκια φυλάσσονται σε καταψύκτες της παιδικής κατασκήνωσης στην Πλάζ. Σύμφωνα με την καταγγελία του, δόθηκαν κάποια από αυτά τα σουβλάκια που φαίνεται να περίσσεψαν σε πολιτιστικό σύλλογο που είχε εκδήλωση. Όμως δεν τα πρόσφερε γιατί ήταν λιγμένα. Ο κύριος Χριστόπουλος αλλά και ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Γκοτσόπουλος επεσήμαναν πως η συσκευασία είχε επισήμανση πως δεν θα έπρεπε να είχαν καταψυχθεί. Δηλαδή δίνονται από τη δημοτική αρχή, από δημοτικούς παράγοντες, από την αποθήκη, από τα ψυγεία του Δήμου στην Πλάζ σε συλλόγους προς κατανάλωση σουβλάκια τα οποία είναι λιγμένα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή δήλωσε πως πρόκειται για κακοήθεια και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από τη Δημοτική Αντιπολίτευση. Ουδέποτε δώσαμε σουβλάκια στην παιδική κατασκήνωση και δεν ξέρω αν όντως αυτή η συσκευασία ήταν μέσα στον καταψύκτη, δήλωσε ο υπεύθυνος του κοινωνικού τομέα Θεόδωρος Τουλγαρίδης. Υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Τα πάντα τα τρόφιμα που δίνουμε εμείς στην κατασκήνωση είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα. Έχουμε τους πιστοποιημένους μαγείρους και όλους τους που δουλεύουν εκεί. Σουβλάκια βέβαια δεν έχουμε δώσει ποτέ στην κατασκήνωση, ούτε στο υπάρχει στο μενού. Ναι, ναι. Οπότε είναι μια προσπάθεια κατασκευής. Ναι, δηλαδή συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα. Εδώ έχουμε μια συσκευασία με σουβλάκια τα οποία έλεξαν 29 του μήνα, του Ιουνίου, και λέει ο Χριστόπουλος και ο Γκοτσόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ότι αυτά ήσαν στα ψυγεία των κατασκηνώσεων. Στον καταψύκτη λέει ήσαν, άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα, αλλά λέει πάνω, λέει η συσκευασία, λέει να μην καταψυχθούν. Ναι, αυτά μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Σημασία έχει ότι εμείς, ότι δίνουμε στα παιδιά, γιατί αυτό προσπαθούν να κάνουν, να τα βάλουν να συκοφαντήσουν τη δουλειά που κάνουμε εκεί και να πούν ότι δεν προσέχουμε, ας πούμε, τα παιδιά. Αυτό εννοούνε. Κάτι τέτοιο απαράδεκτο θέλουν να πούνε. Όχι, θέλουν να πούνε ότι η Δημοτική Αρχή δεν προσέχει, ας πούμε, τη βάση στα ψυγεία και μπορεί να υπάρξει κίνδυνο να καταναλωθούν τα σουβλάκια αυτά, να είχαν καταναλωθεί από παιδιά. Αυτό εννοεί. Αυτό είναι του χειρίστου είδους λασπολογία. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.